Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι συνεδρίαση της Σύγκλη του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εξέτασε την υπόθεση του Κρήτωνα Φίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σύγκλη ομόφωνα δεν έκανε δεχτό τον κύριο Φίλο, έως ότου αποφανθεί για την υπόθεση το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΔΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Κρήτωνας Φίλος είχε κατηγορηθεί το 2002 για ανθρωποκτονία ασθενούς από πρόθεση, κατήχε θέση καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν διευθυντής της Μονάδας Αντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Ο κύριος Φίλος πρωτόδικα αθώθηκε, ωστόσο το μεικτό ορκωτό εφετείο Πατρών τον καταδίκασε. Στη συνέχεια προσέφυγε στον Άριο Πάγο και το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε λόγω κακοδικίας την απόφαση του εφετείου και τον παραπέμπει σε νέα δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 18 Μαρτίου του 2019. Με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ζήτησε ο κύριος Φίλος να επανέλθει στη θέση του, πάβοντας έτσι την αποχή καθηκόντων, αλλά και συγχρόνως την γνώμη της Συγκλήτου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών πάντως είχε διαγράψει τον κύριο Φίλο λόγω διοικητικής αργίας και παύσης άσκησης ιατρικού έργου. Ενώ τώρα δεν αποφασίζει να τον εγγράψει εκ νέου στα μητρώα του, εάν δεν έχει προηγουμένως πάρει θέση η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία σήμερα αποφάσισε αρνητικά. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.